Οι τιμές είναι σταθερές, μπορώ να πω. Έχουμε κάποιες μικρές απειροελάχιστες ανατιμήσεις. Σε σταθερά επίπεδα παραμένουν οι μειωμένες τιμές των υγρών καυσίμων και στα πρατήρια της Κορινθίας. Δεν δείχνει κάτι ότι θα αλλάξει αυτή την πτωτική που είχαμε τον προηγούμενο καιρό. Να σας θυμίσω ότι έχουμε μία πτώση των τιμών γύρω στο 1,70 στην Αθήνα και στην Κορινθία, η μέση τιμή της αμόλυβδης. Είναι μία τιμή η οποία είναι μειωμένη σε σχέση με τον Αύγουστο, όχι παραπέρα. Είναι μία τιμή όμως που αρκετό χρόνια είχαμε να δούμε στην Ελλάδα. Και θεωρώ ότι εφόσον και η διεθνή τιμή δεν έχει αλλάξει και δεν βλέπουμε ότι το βαρέλι θα ανέβει, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε, υποθέτουμε ότι δεν θα ανέβει, θα μείνουν και οι τιμές μας περίπου στον 70. Η ειδική αναφορά από τον κύριο Μπινιάρη έγινε στις μετακινήσεις, καθώς και στο σύνηθες ποσό που βάζουν οι οδηγοί στο ρεζερβουάρ. Μετακινήσεις υπάρχουν, άνοιξαν τα σχολεία, ο κόσμος μετακινείται, φροντιστήρια, το αυτοκίνητο είναι ήδη είδος πρώτης ανάγκης. Τώρα το συνηθισμένο ανάλογα με το πορτοφόλι που έχει ο καθένας, αλλά μην φανταστείτε, όχι πολλά χρήματα. Η μέση τιμή είναι 10-15 ευρώ περίπου που βάζει το αυτοκίνητο, το κάθε αυτοκίνητο.